Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Η οικονομική στήριξη στην Ουκρανία και εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο συμφώνησαν χθες βράδυ οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο 6ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες. Παρά την πολυπλοκότητα του θέματος και το διχασμό του ενωσιακού μπλοκ που απήχουσαν οι αιτιάσεις που διατύπωσαν χώρες με μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατάφεραν ένα συμβιβασμό και πολιτική συμφωνία για την πρόθεση του 6ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με επίκεντρο την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινή συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις 2 τα ξημερώματα. Πρόεδρος Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσαν την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να πιέσει περαιτέρω τη Ρωσία ώστε να σταματήσει την πολεμική μηχανή της κατά της Ουκρανίας με την επιβολή απαγόρευσης της εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου. Σήμερα στο τραπέζι μπαίνουν το ενεργειακό, η επισιτιστική ασφάλεια, όπως επίσης και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας. Πρέπει να επιταχύνουμε την ενεργειακή μας μετάβαση αν θέλουμε να καταργήσουμε σταδιακά την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα το συντομότερο δυνατόν. Βασιζόμενοι στις αποφάσεις μας στις Βερσαλλίες, θα συζητήσουμε τους καλύτερους τρόπους για να προχωρήσουμε. Είναι αυτό το οποίο ανέφερε στην επιστολή της πρόσκλησης προς τους 27 ο Σαρλ Μισελ. Ο ενεργειακός κολοσσός την ίδια ώρα της Ρωσίας, Gazprom, ανακοίνωσε ότι έχει σταματήσει εντελώς να παρέχει φυσικό αέριο στην Ολλανδική εταιρεία Gazprom, αφού αυτή δεν πλήρωσε σε ρούβλια για το αέριο που έλαβε τον Απρίλιο. Η Gazprom είπε ότι οι πληρωμές για το ρωσικό φυσικό αέριο θα πρέπει να γίνονται σε ρούβλια, όπως έχει ζητήσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Απόλυτη προτεραιότητα για τη Ρωσία είναι η καθολική κατάκτηση του Ντομπάς, όπως διακήρυξε ο Σεργέη Λαυρόφ, τονίζοντας με νόημα ότι η τύχη των υπόλοιπων κατεχόμενων εδαφών θα αποφασιστεί από τους ίδιους τους Ουκρανούς. Με φόντο αυτή τη δήλωση, το Κίεβο έλαβε και το πρώτο αμερικανικό όχι για αποστολή πυραυλικών συστημάτων μεγάλου βεληνικούς που θα έφταναν έως στη Ρωσία, ενώ οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ανεπίθεση για την ανακατάληψη της Χερσόνας. Ο Τούρκος πρόεδρος, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, επιμένει σε άρση των κυρώσεων, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διευκολύνει τη θαλάσσια μεταφορά αγαθών από ουκρανικά λιμάνια. Ο αναλυτής διεθνών γεγονότων και αρθρογράφος Γιώργος Καπόπουλος, μιλώντας σήμερα στον 984, σημείωσε πως φαίνεται ότι για πρώτη φορά ότι είναι πιθανό να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, την ώρα που η διαιρεμένη Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί με ευχολόγια από τη μία να ανταπεξέλθει στην ενεργειακή κρίση που προκαλούν οι κυρώσεις στη Ρωσία και από την άλλη η βαθιά διαιρεμένη να δείξει ότι παίρνει και νέα μέτρα. Αυτή την ώρα οι ΗΠΑ και η Ρωσία κερδίζουν, είπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει σε όλα τα επίπεδα. Και στην Ουκρανία ο Ζελένσκι πρέπει να αποφασίσει μέχρι πού μπορεί να φτάσει έναντι μιας Ρωσίας που διαρκώς εμφανίζεται χωρίς διακηρυγμένο στόχο να καταλαμβάνει εδάφη. Θεωρεί επίσης ότι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας έχει αλλάξει ταχύτητα με στόχευση ένα ακραίο πλην όμως ελεγχόμενο επεισόδιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάλογο κατά πώς τον εννοεί η Τουρκία, τονίζοντας ότι η χώρα μας δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα αντιπαράθεση σε πεδίο που η Τουρκία επιθυμεί, αλλά να ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση τις κόκκινες γραμμές της και την ακαρία απάντησή της αν υπάρξει υπέρβασή τους. Ζήτημα Τουρκίας έθεσε στη Σύνοδο των Ευρωπαίων Ηγετών ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε, προσερχόμενος στη συνεδρίαση, θα ενημερώσω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την έντονη προκλητικότητα της Τουρκίας και τις επιπτώσεις που αυτή έχει στην σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Σε νέες απειλές εντωμεταξύ προς την Ελλάδα για την αποστρατικοποίηση των νησιών, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Είναι ανιστόρητες αυτές οι δηλώσεις και δεν εδράζονται πουθενά η απάντηση της Ελλάδας. Μιλώντας στο πρακτορείο Ανατολού, ο κ. Τσαβουσόγλου έκανε λόγο για παραβίαση του καθεστώτος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Είπε ότι αν δεν αποστρατικοποιηθούν τα νησιά, θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους. Για τη στάση των Ελλήνων πολιτικών εναντί της Τουρκίας, ο Υπουργός Εξωτερικών της γείτονας χώρας είπε ότι νομίζουν ότι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τους δικούς τους ανθρώπους αν δεν επιτίθενται στην Τουρκία 5 με 10 φορές την ημέρα.
Συνεχίζεται το θρίλερ της κατάσχεσης των δύο ελληνικών δεξαμενόπλοιων στον Περσικό κόλπο, ενέργεια την οποία η ελληνική κυβέρνηση χαρακτηρίζει εντελώς απρόκλητη και παράνομη. Αγωνιούν και περιμένουν να ακούσουν μια καλή είδηση οι συγγενείς των Ελλήνων ναυτικών που παραμένουν όμοιροι των Ιρανών κομμάντων από την Παρασκευή. Τα δύο τάνκερ έχουν στο πλήρωμά τους 10 Έλληνες και ένα Κύπριο. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει γίνει έντονη σύσταση στα υποελληνικής σημαίας επίσης πλοία να πλέουν κατά το δυνατόν εκτός υδάτων που ελέγχονται από το Ιράν. Τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ναυτιλίας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων αλλά και των πληρωμάτων τους, δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας είχε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ομολόγους του Ηνωμένων Πολιτειών, Σαουδικής Αραβίας, Ισραήλ και Κύπρου. Επίσης, οι Ιρανικές αρχές δεν έχουν δηλώσει το λόγο για την ομοιρία των δύο ελληνόκτητων τάκερα, αλλά αφήνουν να εννοηθεί ότι κρατούνται για τον έλεγχο εγγράφων. Η όλη κατάσταση είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Το δυστύχημα είναι ότι έχουμε βρεθεί ανάμεσα, δηλώνει ο διευθυντής της εταιρείας Tanker, της Prudent Warrior, Γιώργος Βακερτζής. Καταδικάζουμε έντονα την κατάσχεση των δύο ελληνικών πλοίων στον Περσικό κόλπο, αναφέρει σε νεότερη ανακοίνωσή του και το Foreign Office. Έτοιμα για πιλωτική δίκη κατέθεσε η ΔΕΗ στον Αριοπάγο προκειμένου να αντικρούσει τις μαζικές προσφυγές της ΕΚΠΙΖΟ και του Ινστιτούτου Καταναλωτών εναντίον της ρήτρας αναπροσαρμογής. Η ΔΕΗ κατέθεσε έτοιμα στο ανώτατο δικαστηρίο ώστε να παρακάμψει τις αποφάσεις άλλων δικαστηρίων και πιθανώς αντικρουόμενων μεταξύ τους δικαστικών αποφάσεων με στόχο να ξεκαθαρίσει μία και καλή την τύχη όσων προσφυγών έχουν υποβληθεί εναντίον της ρήτρας αναπροσαρμογής. Σε 15 ημέρες θα το δικαστήριο. Το αδιαχώρητο από νωρίς το πρωί στους κόμπους, δρόμους, ΒΠΕ και Ελικαρνασσού εξαιτίας της ανακατασκευής σήμερα ασφαλτοτάπητα στον κόμπο Ελικαρνασσού επί της Ελεοφόρου Καζαντζίδη, μήκους περίπου 300 μέτρων. Στην έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών πρωτίστως, απέδωσε την ταλαιπωρία ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Ιρηγονάκη, ζητώντας συγγνώμη μέσω του 984. Οι εργασίες πάντως θα διαρκέσουν κοντά στις 7 ημέρες. Χρόνος, κόστος, γραφειοκρατία πάνε πίσω του Αρκαλοχώρη. Φωνή απόκνωσης των σεισμοπαθών που διαμηνύουν, βοηθήστε μας σήμερα. Με επιφυλάξεις η επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου και δημάρχων σεισμόπληκτων περιοχών χθες στην περιοχή, παρά τη θέση του δημάρχου ότι η εμπειρία από άλλες περιοχές που έχουν πληγεί από τους σεισμούς μπορεί να γίνει οδηγός και για το Αρκαλοχώρη, όταν τα δεδομένα δύο χρόνια μετά από το σεισμό στη Σάμο δείχνουν το αντίθετο. Απορίες για τις δηλώσεις του Υφυπουργού περί επιτάχυνσης των διαδικασιών κατεδάφισης των επικίνδυνων κτισμάτων, όταν είναι στην ευθύνη της πολιτείας το παραπάνω. Σήμερα και η αποστολή αιτήματος από κοινού των Δημάρχων Μηνώα Πεδιάδος και Τυρνάβου προς το αρμόδιο Υπουργείο για να μην γίνουν αλλαγές στους συντελεστές δόμησης προς το παρόν, όπως ο κ. Φαργκάκης είπε στον 984. Απορίες για το χρόνο σύστασης των φακέλων με τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες και την αναζήτηση ενδεχόμενα μεταπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου προς το σκοπό αυτό. Απορίες για το πόσοι και ποιοι που εντάχθηκαν στην αρρωγή θα επιστρέψουν χρήματα που έχουν πάρει. Αναπάντητο επίσης το πότε θα σταθεί ξανά οικονομικά το Αρκαλοχώρη στα πόδια του και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος, όταν ο Δήμαρχος μιλά στον 984 για μια κατάσταση οικονομικά η οποία τον τρομάζει. Επιστολή για το πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το σεισμό της 27 Σεπτεμβρίου στο Αρκαλοχώρη απέστειλε η Διοικούσα Επιτροπή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Τμήμα Ανατολικής Κρήτης στους υφυπουργούς κ. Στεριαντόπουλο και Τσακίρη. Παράλληλα, τονίζεται ότι η βαρύτητα πρέπει να δοθεί στο σχεδιασμό της επόμενης ημέρας και στην ανοικοδόμηση της περιοχής με όρους ισότιμης και βιώσιμης ανάπτυξης. Παράταση έως και 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως υπογραμμίζει το Υπουργείο σε ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τις ηθίκες που έχουν διαμορφωθεί από την ενεργειακή κρίση, οι οποίες δυσχεραίνουν τις οικονομικές συναλλαγές των πολιτών σε συνδυασμό με τα τεχνικά προβλήματα στις ψηφιακές πλατφόρμες του ελληνικού κτηματολογίου, χορηγείται παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 45 ημέρες.
το σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό μετά το σεισμό του περασμένου Σεπτεμβρίου τα δύο δημοτικά σχολεία, στο παλιό Γερονιμάκιο, στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά και το Δημοτικό 2, κέντρισαν το ενδιαφέρον κατά το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου είχαμε δύο παραστάσεις διαμαρτυρίες και εντάσεις. Στο επίκεντρο της παράστασης διαμαρτυρίες, που πραγματοποίησαν εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και των Εκπαιδευτικών των 24ου και 31ου Δημοτικών Σχολείων, βρέθηκαν τα αιτήματα για άμεση προμήθεια και εγκατάσταση κανονικών λιώμενων αίθουσων αντί για τους ακατάλληλους, όπως υπόθηκε, εργοταξιακούς οικίσκους, για άμεση αποκατάσταση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του κεντρικού πετρόκτησης του κτηρίου και για τη δρομολόγηση του έργου ανέγερσης νέου σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος. Ανανεώθηκε για 18 ακόμα μήνες η λειτουργία των τριών γραμμών μίνι μπας στο Ηράκλειο με το αστικό κτέλ για τη δωρεά μεταφορά των επιβατών. Η κόκκινη γραμμή υπενθυμίζεται με αφετηρία του λιμάνι εξυπηρετεί τους κατοίκους των ανατολικών περιοχών της πόλης. Η μπλε γραμμή με αφετηρία το παγκρέτιο τους κατοίκους των δυτικών περιοχών και η πράσινη γραμμή με αφετηρία την οδό Ερυθρέας στους κατοίκους των νότιων προαστίων. Η πυκνότητα των δρομολογίων θα αποκατασταθεί μετά τις 10 Ιουνίου. Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης του υπόεργου Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων της δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την εισαγωγή και διδασκαλία του σχολικού εγχειριδίου Ιστορία της Κρήτης στα σχολεία του νησιού. Ζητάμε ερώτησή του προς το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων, ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου. Την εκτίμηση ότι από το Σεπτέμβριο θα χρειαστεί τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού στο γενικό πληθυσμό εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς κάποιων περιοριστικών μέτρων ανάλογα με την πορεία της πανδημίας. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 2.400 πανελλαδικά, στην Κρήτη 123, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου 73, Λασιθίου 4, Ρεθύμνο 10 και Χανίων 36. Νέο αλμέκανο πληθωρισμό στη χώρα μας το Μάιο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της Eurostat, σε αιτήσια βάση αναρριχήθηκε στο 10,7% μετά το 10,2% του Απριλίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φετινού έμφυα. Οι επιλογές που έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται σήμερα. Σήμερα καταβάλλονται ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επιδόματος στέγασης του παιδιού σε 1.502.385 επικοιούχους από τον ΟΠΕΚΑ. Με 52 γραμμάρια κάναβη συνελήφθη Έλληνα στο Δήμο Φεστού, 37χρονος σε κατάσταση αμόκ και οπλισμένος εμφανίστηκε τα ξημερώματα στο Σύνταγμα, κατευθύνθηκε προς το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, κρατούσε πάνω που έγραφε «Βασιλιάς Μήνου Ασπραξικόπημα», φώναζε και έβριζε. Για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν από το σημείο και οι εύσονες, ενώ ο ευρύτερος χώρος αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ο 37χρονος συνελήφθη περίπου 2 ώρες αργότερα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Στη διεθνή επικαιρότητα για αρχή, στα παιδιά που μεγαλώνουν σε όλο τον κόσμο μέσα στον πόλεμο, την πείνα, τη φτώχεια και τη συνεχή απειλή της ασθένειας, στάθηκε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο κλείσιμο των εργασιών της 75ης Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κ. Τέδρος. Τόνισε ότι κάθε χρόνο περισσότερα από 5 εκατομμύρια παιδιά είτε δεν επιβιώνουν από τη γέννησή τους είτε πεθαίνουν πριν από τα 5 γενέθλιά τους από πνευμονία, διάρρεια, ελονοσία και άλλες ασθένειες που μπορούν να προσληφθούν. Ο Καναδός Πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε σχέδιο για να ανασταλεί σε εθνικό επίπεδο η κατοχή πυροβόλων όπλων χειρός μετά τη σειρά των πρόσφατων σφαγών με τη χρήση πυροβόλων όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο αυτό, ωστόσο, θα χρειαστεί να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο, όπου το φιλελεύθερο κόμμα του κυρίου Τριντό μειοψηφεί. Χαοτικές σκηνές συνεχίζουν να εκτελήσονται σε όλα τα βρετανικά αεροδρόμια εξαιτίας των ξαφνικών ακυρώσεων πτήσεων λόγω έλλειψης προσωπικού. Οι εικόνες δείχνουν τους επιβάτες σε απόγνωση να αναγκάζονται να κοιμούνται στα πατώματα, ενώ πολλοί επιστρέφουν στο σπίτι τους χωρίς τις αποσκευές τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Τουρκία για τη φυλάκιση του Προέδρου του τουρκικού κλάδου της Οργάνωσης Διεθνής Αμνηστία. Εκατοντάδες σαρκοφάγους και χάλκινα γάλματα έφερε στο φως η αρχαιολογία
αρχαιολογικής καπάνης στην νεκρόπολη Σακάρα, στα νότια του Καΐρου. Οι 250 ξύλινες σαρκοφάγοι που εντοπίστηκαν χρονολογούνται από το 500 π.Χ. Σε μία από αυτές βρέθηκε και ένας ανέπαφος και σφραγισμένος πάπυρος που μεταφέρθηκε αμέσως στα εργαστήρια του Αιγυπτιακού Μουσείου στην πλατεία Ταχρήρ του Καΐρου για να φυλαχθεί και να αναλυθεί. Σύμφωνα με τον Ουαζήρη, ο πάπυρος εκτιμάται ότι έχει μήκος 9 μέτρα και περιέχει ορισμένα κεφάλαια του βιβλίου των νεκρών. Στην αθλητική ενημέρωση, με εντατικούς ρυθμούς, συνεχίζεται η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας εν ώψη των αγώνων για το National League. Η αρχή γίνεται μεθαύριο Πέμπτη με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Την κατάκτηση του πρωταθλήματος στις Β2Ε γιόρτασαν χθες οι νέοι του Αλμυρού. Η αυλαία κλείνει για την Α2Ε και τον πρώτο όμιλο, καθώς σήμερα γίνεται το εξαναβολής παιχνίδι για την 8η αγωνιστική ανάμεσα στο Λίντο και στον Ποσειδώνα. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 116-73 του Προμηθέα και έκανε το 1-0 στην ημιτελική σειρά της Basket League. Η Άννα και ο Διονύσης Κορακάκης κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο μεικτό ομαδικό αεροβόλο πιστολιού 10 μέτρων στο παγκόσμιο κύπελο του Μπακού. 9.84. Ο καιρός. Εύθριος καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.